Συνέλληνες μου, το μήνυμα αυτό είναι προς άπαντες. Την πρώτη προδοσία την τελείωσα εγώ και έβαλα τον όρκο. Τον ελάνιο όρκο του πολεμιστή. Που τόσο λιδόρισαν και τόσο πολέμησαν όλο το καθεστώς. Αλλά και με τόσο επιμονή μπήκε αυτός ο όρκος σε όλη την Ελλάδα. Έκανα δημόσιες ορκομοσίες σε πλατείες, αν θυμάστε. Κοιτάτε τα βίντεο να τις δείτε και να τα θυμηθείτε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Το φοβήθηκαν τόσο πολύ τις ελάνιες ορκομοσίες και τις επιτήσεις. Γι' αυτό το κανάλια σε χτύπησαν τόσο πολύ. Δεν έχουν ξαναδεί ποτέ αυτό. Αν αυτό το συνεχίζαμε 6 μήνες τώρα σε δημόσιες ορκομοσίες, όλη η Ελλάδα ήταν δικιά μας. Ορίζεται ο άνθρωπος, ορίζεται. Έχουν ορκιστεί ξένοι. Μα δεν υπάρχει ξένος. Εξήγησα και εξηγώ ξανά. Ελλαδίτης είναι αυτός που μένει στην Ελλάδα. Ελλανίος είναι ο άνθρωπος που είναι πάνω στη γη και ο πλανήτης. Γαία, Δήμητρα, Άρτεμις, λέγεται Ελλάς, γιατί είναι η φωτεινή πέτρα. Όλα τα δημιουργήματα είναι ελάνια. Το ότι μπήκε το δεύτερο, όπως εξηγώ και στη γλώσσα, όταν θα προχωρήσει η γλώσσα θα δείτε πράγματα και αλήθειες που θα τα δείτε μόνοι σας και οι αποδείξεις θα είναι στα χέρια σας. Και θα είναι τόσο ατράνταχτες για όλους και για όλο τον πλανήτη. Ηρεμήστε, έρχονται δώρα. Έτσι λοιπόν, συνέλληνές μου, την πρώτη προδοσία την καθάρισα εγώ και τότε έβαλα τον όρκο. Όλοι λέγανε, τι θα κάνει τώρα, και όρκο, α, διαλύθηκε. Είδατε που δεν διαλύθηκε και έγινε τόσο δυνατό. Αυτή την προδοσία τώρα θα την καθαρίσετε εσείς που εσείς είστε εγώ. Εγώ έχω αναπαράξει τον εαυτό μου σε όλους εσάς. Και τότε στα επιτελικά μου στελέχη, επιτελικά τέλος πάντων, δεν υπάρχει επιτελικό, αλλά στους κοντινούς μου ανθρώπους είχα πει, Καλογερόπουλο Γιάννη, πρέπει να φτιάξεις μια ομάδα με 4, 5, 10 άτομα που να αναπαράγεις τον εαυτό σου για όλη την Ελλάδα. Δεν έφτιαξε ούτε ένα. Το Δάρα, το Φουκαρά τον έφερνε γύρω-γύρω μέχρι που του είπε ο Δάρας να πάει να πνιγεί. Του λέω του Βασίλη, φτιάξε 10 ανθρώπους μια ομάδα. Να είναι συγκεκριμένοι και να τους μάθεις τα πράγματα όπως πρέπει να τρέξουν, έτσι όπως ακριβώς είναι γραμμένα. Να αναπαράξεις τον εαυτό σου, Βασίλη. Κανένα. Στη δίκη το ίδιο. Όχι να γεννήσουν, ούτε να αναπαράξουν τον εαυτό τους σε έναν άνθρωπο δίπλα. Μόνοι τους αγκαλάμια είναι. Πού είναι λοιπόν τα πρότυπά τους? Πού είναι να αναπαράχθει? Να φτιάξει ομιλητές, να φτιάξει δίκη 10 άτομα, να πούμε, 10 άτομα μέσα στην Ελλήνων Συνέλευση, όπου θα τρέχουν για τα θέματα τους. Τίποτα. Δεν σας κάνει εντύπωση τίποτα? Θα μου πεις, αυτό έγινε τεχνικό? Ακούστε. Είτε τεχνικά δεν θέλανε για να τα έχουν όλα αυτοί, είτε από ανικανότητα, το ίδιο αποτέλεσμα φέρνει. Είναι σαν την προδοσία. Θες γιατί είναι βλάκας, θες γιατί είναι προδότης, το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Αυτή την προδοσία την καθαρίζετε εσείς. Τώρα έρχεται τους όρκους. Φουντώστε πάντα τις αρκομοσίες όλες. Και όποιος μπορεί να αποδείξει αν πλανεύτηκε από κάπου και ότι δεν είναι προδότης. Εάν πλανεύτηκε, πρέπει από αύριο το πρωί να ξεκινήσει να κάνει τον τεράστιο αγώνα της ύπαρξής του. Γιατί αυτός ο αγώνας είναι της ύπαρξής μας. Και δεν είναι τυχαίο που τόσο στενερά κρατάνε οι θέσεις. Και όλοι με τόσο μεγάλη ένταση και μας πολεμούν. Αλλά εσείς είστε χαλαροί τώρα. Μας πολεμούν όλα με τόσο μίσος, με τόσο ένταση. Υπάρχουν τόσο τεράστιες βολές απέναντί μας. Και σας βλέπω ήρεμους να συζητάτε σε 2 στρατόπεδα με 3 ζώα. Τι είναι τι? Πεςτε μου ρε, αν μου κάνετε πλάκα ρε, γαμώτο. Κάθεστε με 3 ζωντόβολα τώρα να ασχολείστε. Και αυτά τα 3 θέλουν το καλό μου. Αυτά τα 3 είναι οι ανθρωποί μου που θέλουν το καλό μου, ε. Ναι. Και το καλό του αγώνα μας, ε. Μάλιστα. Δηλαδή οι εχθροί μας ποιοι στο διάλο είναι? Αφού αυτοί κάνουν ακριβώς ό,τι είναι οι εχθροί μας. Οι εχθροί μας ποιοι είναι? Δεν έχουμε εχθρούς. Όλοι φίλοι είμαστε. Συνέλληνες, εσείς το καθαρίζετε. Δεν σας κάνει εντύπωση που ούτε μια επίκληση να πει κανείς ούτε μια αρκομοσία? Τίποτα. Όχι, μην κάνετε τίποτα. Να μην κάνουμε. Να κάνουμε. Ρε το κοράκι διαβάζουν στα σχολεία. Δεν θα πούμε εμείς την αληθινή ιστορία και τα μυστικά των προγόνων μας και να συντονιστούμε. Με τι να συντονιστούμε, ρε? Με τους προγόνους μας τώρα. Όλες οι ελάνιες δυνάμεις. Και πρέπει να ξέρετε κάτι. Ακούστε το. Έχει σημασία να ξέρετε ότι στην Ελλάδα, όχι στην αρχαία, στην Ελλάδα, τα παλαιότερα χρόνια θα πω, γιατί δεν υπάρχει αρχαία Ελλάδα, τους νεκρούς τους καίμε. Είναι μεγάλη τιμή να καεί ο νεκρός μας. Ο νεκρός μας είναι τιμή να καεί.
ανθρώπους που δεν είχαν τιμή. Προσέξτε τι θα πω. Τους ανθρώπους που δεν είχαν τιμή, δηλαδή ήταν σκουπίδια, τους θάβανε για να τους φάνε τα σκουλίκια. Τους ανθρώπους που τιμούσαν οι Έλληνες, τους καίγανε. Και ήταν όλοι μαζί στην τελετή καύσης. Στην άκρη στη θάλασσα ή στο ποτάμι, φωτιά, καίγανε να μην μείνει τίποτα από DNA. Ούτε από κόκαλο, ούτε από μαλλιά, γιατί δεν τελειώνουν ποτέ. Γιατί η τιμή αυτή είναι στη φωτιά. Και θα πρέπει το σώμα που δεν υπήρχε, με το που φεύγει αυτό που είναι μέσα στο σώμα, έτσι καταλαβαίνει και την έννοια του σαρκίου δηλαδή. Γιατί δεν γίνεται να σκέφτεσαι με τον κόλο σου και να κοιτά τι θα πάθει ο κόλο σου, ο οποίο δεν τον έφερε μαζί σου, τον δημιούργησε η δημιουργία στην υδάτινη δημιουργία στη γη, και όταν φεύγει, τον αφήνει εδώ. Δεν γίνεται λοιπόν εσύ που είσαι εκεί μέσα να μην καταλαβαίνει ποιο είσαι και να νομίζει ότι είσαι όμορφο ή άσχημο, επειδή έτσι σου έχουν πει, και ότι πρέπει να σέρνει τον κόλο σου συνέχεια και αυτόν πρέπει να θρέφει. Τότε δεν είσαι άνθρωπος, είσαι ένα ζώο που το ζώο κάνει αυτό, που κάνει αυτό το ζώο που λέγεται άνθρωπος. Έτσι ήταν τιμή να σε καύσουν οι δικοί σου. Τους ανθρώπους που δεν τους τιμούσανε, τους θάβανε για να τους φάνε τα σκουλίκια. Και τους τεράστιους ήρωες που με εντολή των Θεών έπρεπε να μείνει η ενεργειά τους στη γη, η ενεργειά τους στη γη, τους θάβανε σε ειδικούς τάφους που ήταν σαν ανάκτορα. Πάνω από το έδαφος, ποτέ στο χώμα, να μείνει πάντα η ενεργειά τους, ώστε μέχρι να τελειώσει η αποστολή τους. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο που ο Αγαμέμνονας δεν τελείωσε την αποστολή του, γι' αυτό ήταν εδώ. Δεν ήταν εδώ για να πάει το κάθε κερατόπεδο ευρεόσκυλο να ανοίξει τον τάφο και να πάρει τον Αγαμέμνονα και άλλον επάνω για πειράματα. Ο Φίλιππος ο Α, βεβαίως είναι εδώ. Ο Αχιλλέας δεν ήταν έναν εδώ, κάηκε. Και χιλιάδες άλλοι ήρωες είναι εδώ που δεν τους ξέρετε. Όπως και ο μικρός, ο Αλέξανδρος. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Γιατί αυτό άλλο το κομμάτι έπρεπε να το τελειώσουν οι άνθρωποι. Δεν το τελειώσαν οι άνθρωποι. Δεν θα μείνει στα χέρια των αποστατών. Κάτι θα γίνει. Αυτά τα σχέδια σαφά δεν μπορείτε ούτε στο Facebook ούτε στη διαδικασία να τα λέω. Όμως έτσι ήταν τα πράγματα. Φάβανε αυτούς που δεν είχαν τιμή. Τους άτιμους να τους φάνε τα σκουλίκια. Σήμερα. Τους θάβουν όλους να τους φάνε τα σκουλίκια. Και πριν τους φάνε τα σκουλίκια, προλαβαίνουν οι μασόνοι με τις τελετές να κάνουν νεκρόλαδα και να κάνουν χιλιάδες άσχημα πράγματα πάνω σε εμάς. Και ξεκινάει η διαδικασία από τη βάφτισή μας με τα μαλλιά, με τα χαράγματά μας, μετά με τις τελετές τους όλες. Και έτσι είμαστε όλοι εγκλωβισμένοι. Για φανταστείτε το. Και ποτέ δεν περνάμε τον Άδη. Σιγά μην πάμε στον Άδη. Γιατί ο Άδης είναι ο ίδιος ο Δίας. Άμα τον γυρίσει ανάποδα, είναι Άδης Δίας. Είναι αδερφός του. Όταν μιλάμε για Θεούς και μιλάμε για αδερφούς, δεν είναι σαν την αδερφότητα τη δικιά σας ή τη δικιά μας τη γη που μας έκανε η ίδια μάνα. Είναι θέμα θεϊκής μήτρας και συγκεκριμένα ρόλου και σκοπού που κάνει. Ο Δίας ανάποδα είναι ο Άδης. Ότι είναι το αριστερό, ότι είναι και το δεξιό. Τι διαφορά έχει το χέρι σου, αφού είναι στο σώμα σου. Το αριστερό με το δεξί έχει μεγάλη διαφορά για σένα. Ποια. Ποιο είναι πιο καλό. Έχει σημασία να δείτε και πώς αντιμετωπίζανε συνέχεια τα πράγματα. Άρα, συνέλληνες μου. Εσείς πρέπει να βγάλετε αυτή την προδοσία πέρα, γιατί τώρα είστε θωρακισμένοι με χιλιάδες πράγματα. Δεν πειράζει που δεν καταλάβαν κάποιοι. Θα καταλάβουν αργότερα. Για αυτούς που πρόδωσαν, αν δεν είναι προδοσία, από την άλλη μέρα ξεκινάνε κανονικά. Εκτός από τη συνέλευση, να μας δείξουν την αξία τους. Και φυσικά θα έρθουν από τη βάση κάτω και θα έρχονται προς τα πάνω. Αν θέλουν να έρθουν εδώ σε εμάς. Αν δεν θέλουν, να πάνε όπου θέλουν, να ανοίξουν ό,τι θέλουν. Οι δυνατότητες είναι σε αυτούς. Μπορεί να κάνω λάθος. Λάθος δεν κάνω ποτέ. Λέτε να έχω κάνει σφάλμα. Θα το διορθώσω. Θέλουν να το αποδείξουν λοιπόν. Φυσικά είμαι σίγουρος ότι ποτέ δεν θα αποδείξουν τίποτα γιατί δεν μπορούν να το κάνουν. Από αυτά που έχω πει όλα. Άρα λοιπόν αυτή την προδοσία θα την καθαρίσετε εσείς. Και αυτή την προδοσία θα σας κάνει δυνατότερους. Έχετε τους όρκους σας, έχετε τις επικλήσεις σας, έχετε τη δυναμική σας, έχετε τα γραφεία σας, έχετε το φορέα σας, έχετε τις κεντρικές σας, έχετε τα γραφεία σας. Σας έχω μάθει πώς να παίρνετε γραφεία και πώς να τα ανοίγετε. Υπάρχουν μηχανισμοί στην κεντρική τεράστια. Όλοι λοιπόν πρέπει τώρα να ενταχθούν, να δώσουν το μεγάλο παρόν, να συντάξουν τις δυνάμεις, να έρθουν οι συνεργασίες, να ανοίξουν τις αγκαλιές τους, να μπει ο κόσμος μέσα να εργαστεί για τα προβλήματα του μικροσκοπικού οργανισμού, για όλα τα συμφέροντα και τα δίκαια του ελληνισμού, του Έλληνα πολίτη. Και να μπείτε σε ένα μεγάλο απογεννητικό στίβο μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος θα γονατίσουν και να γονατίσουν όλοι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.